Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σούπερ επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινές μπριζόλες γλυκόξινες στο φούρνο. Θα γίνουν μοναδικές, θα λιώνουν στο στόμα. Όλη η σάλτσα θα γίνει στον αυτόματο πιλότο. Θα βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα ταψί, θα σκεπάσουμε αλουμινόχαρτο και σε μια μισή περίπου ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα ωραίο ταψάκι για να χωρέσει τις μπριζόλες μας. Έχω πάρει τις μπριζόλες με το καρέ εδώ πέρα. Μπορείτε να πάρετε και μπριζόλες λαιμού. Φυσικά θα διπλασιάσετε λίγο την ποσότητα, γιατί οι μπριζόλες λαιμού είναι πιο λεπτές και πιο μικρές, οπότε θα διπλασιάσουμε τη μερίδα. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Κοιτάξτε, πάνω στο ταψί θα ρίξω 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εδώ θα ρίξω ή μία μεγάλη ή 2 μικρές κουταλιές της σούπας μέλι. Γενικά, αναλόγως πόσο γλυκό το θέλετε το φαγητό σας, γιατί θα κάνουμε ένα γλυκόξινο, θα βάλουμε ξύσμα από ένα λεμόνι και χυμό από μισό λεμόνι. Τέλεια. Θα ρίξουμε δέντρο λίβανο, θυμαράκι και 2 σκελίδες κόρδο, κόψτε στη μέση. Ουσιαστικά θέλουμε να πάρουμε το άρωμά τους. Αλάτι, πιπέρι. Μην ξεχνάτε, αλάτι θα βάλετε για 4 μπριζόλες, οπότε μην το λυπηθείτε. Και φυσικά θα βάλετε πιπέρι. Και εδώ πέρα δεν θέλω να λυπηθείτε. Βάλτε πιπεράκι. Και για να γίνει γλυκόξινο το φαγητό μας, χρειαζόμαστε 2 συστατικά. Ζάχαρη ή μέλι και φυσικά ξύδι. Το ξύδι είναι το βασικό συστατικό για να κάνουμε ένα γλυκόξινο. Σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ροδιού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ουσιαστικά για να κάνουμε γλυκόξινη βάλαμε το μέλι μας, οπότε θα βάλετε περίπου 75 ml μέσα και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Θα φορέσω γαντιά, θα βάλω τις μπριζόλες μου μέσα. Να ξέρετε ότι το χοιρινό με το ξύδι είναι καταπληκτική φίλη. Πάρα πολλές συνταγές που έχω κάνει, όπως γύρος και γενικά στις συνταγές που χρησιμοποιούμε χοιρινό, βάζουμε ξύδι, γιατί το ξύδι έχει την ιδιότητα να μαλακώνει το κρέας του χοιρινού και ουσιαστικά να απογειώνει τη γεύση του. Και σε περίπτωση που το χοιρινό μας, ας το πω, σε κάποιους δεν αρέσει το αρώμα του και η γεύση, το ξύδι έρχεται και κάνει το χοιρινό καταπληκτικό μεζέ. Ειλικρινά, το ξύδι είναι ο καλύτερος φίλος του χοιρινού. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι άμα έχετε χρόνο μπορείτε να αφήσετε τις μπριζόλες σας μέσα στο ψυγείο μέχρι και 24 ώρες. Το ξύδι θα δουλέψει καταπληκτικά πάνω στο κρέας και θα μαλακώσει τις μπριζόλες. Άμα όμως είστε ανυπόμονοι σαν και εμένα, μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν να τις ψήνετε. Πώς? Αλουμινόχαρτο. Θα τυλίξουμε καλά. Θα τυλίξετε καλά και ο φούρνος μου καίει στους 180 βαθμούς, θα ψήσουμε 45 λεπτά. Με αλουμινόχαρτο θα ξεσκεπάσουμε και θα ψήσουμε άλλα 45 λεπτά. Σύνολο μια μισή ώρα. Όπως σας υποσχέθηκα και η διαδικασία για να τις ετοιμάσουμε και να τις βάλουμε μέσα στο φούρνο μας πήρε λιγότερο από 3 λεπτά. Οπότε, μόλις θα βγουν οι μπριζόλες, ή μάλλον πριν βγουν οι μπριζόλες, θα ετοιμάσουμε και τη γαρνιτούρα. Θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ταμπουλέ με ρόδι. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Οπότε, υπομονή, σε μία μισή ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και οι μπριζόλες μας είναι σχεδόν έτοιμες και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το ταμπουλέ. Για το ταμπουλέ χρειαζόμαστε πολλή ποσότητα από μαϊντανό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Για να φτιάξουμε αγνήσιο ταμπουλέ χρειαζόμαστε πολλή ποσότητα μαϊντανό. Έχω βράσει λίγο πληγουράκι, θα το ρίξω μέσα. Για να λυγεί, όπως βλέπετε, το πληγούρι είναι πολύ λιγότερο από το μαϊντανό. Έτσι πρέπει να είναι. Να σας πω ότι εμένα μου αρέσει στο ταμπουλέ να βάζω δυόσμο προαιρετικά. Κάποιοι δεν βάζουν καθόλου δυόσμο. Στη βασική συνταγή νομίζω ότι δεν έχει καθόλου δυόσμο. Απλά ο δυόσμος είναι ένα μυρωδικό που είναι αμυγός έτσι. Ελληνικό μυρωδικό, μας αρέσει πάρα πολύ, το βάζουμε παντού. Ό,τι και αν μαγειρεύουμε, από γεμιστά μέχρι μπριζολίτσες, βάζουμε δυόσμο γιατί μας αρέσει. Οπότε πάει μέσα και στο ταμπουλέ. Βάζω μέσα και το δυόσμο. Και επειδή έχουμε κάνει γλυκόξινες μπριζόλες με ρόδι, ταμπουλές με ρόδι. Φανταστικό συνδυασμό, θα το βρείτε σίγουρα σε ανατολικές χώρες. Γιατί χρησιμοποιεί το ρόδι πάρα πολύ, μας αρέσει και αρέσει και σε αυτούς. Θα ρίξω χυμό από μισό λεμόνι, όχι πολύ. Ίσα-ίσα, μπόλικο-μπόλικο ελαιόλαδο. Και όταν λέω μπόλικο-μπόλικο ελαιόλαδο, εννοώ 3-4 κουταλιές της σούπας, δεν θα το λυπηθείτε. Στον ταμπουλέ χρειάζεται να βάλουμε ελαιόλαδο. Και έτσι, για να το δώσω έτσι πιο φρέσκια νότα και να κρατάει περισσότερο στο στόμα και στο δόντι, θα προσθέσω μισό αγκουράκι εδώ μαζί με τη φλούδα. Κόψτε λεπτές φέτες. Και μόλις κόψετε λεπτές φέτες, κόψτε μικρά-μικρά κυβάκια. Τέλεια. Κόβουμε σε μικρά-μικρά κομματάκια και μαζί με το αγκούρι θα ψιλοκόψουμε και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ, μόνο το πράσινο μέρος.
Οπότε έγινε ένα ταμπουλέ λίγο πιο ιδιαίτερο. Έχουμε μέσα γκουράκι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Φυσικά δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι το πίπερο και πρέπει να βάλουμε. Αλατάκι. Πιπεράκι. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα ανακατέψω και θα αρχίσω να στείνω την πιατέλα με το φαγητό μας. Θέλουμε ένα φαγητό που να έχει πρωτεΐνη, γιατί έχει πρωτεΐνη από τις μπριζόλες μας. Έχει και λίγα λιπαρά, αλλά δεν μας πειράζει. Γιατί η αναλογία λιπαρών σε ολόκληρη τη μερίδα φαγητού είναι η σωστή, δεν είναι παραπανίσια. Και θέλω μία πιατέλα, εδώ την αφετινάση. Θα ρίξω μέσα το ταμπουλέ μου. Υπέροχος. Και πόσο υπέροχο χρώμα, ε. Το ρόδι το έχει δώσει το κάτι τι παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ. Και οι μπριζόλες μας. Ήρθε η ώρα να τις βγάλουμε το φούρνο. Και αν όλα έχουν πάει καλά, σε μία μισή ώρα η σάλτσα θα έχει δέσει από μόνη της και θα γίνει γλυκόξινη. Έτσι όπως πρέπει να είναι, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να τη σερβίρουμε. Και όπως σας υποσχέθηκε ο κύριος Σάκης, η σάλτσα έγινε ακριβώς όπως έπρεπε να γίνει. Μία γλυκόξινη. Το ξύδι μαζί με το μέλι και το ελαιόλαδο και όλα τα υλικά έχουν δέσει στην εντέλεια. Οι μπριζόλες έχουν πάρει υπέροχο χρώμα και φυσικά, επειδή τις έχουμε ψήσει μία μισή ώρα, κοιτάξτε, απλά λιώνουν από μόνες τους. Οπότε θα βάλω αυτή από κάτω για να μην φαίνεται τι που έσπασα, να φαίνεται η όμορφη εδώ. Και φυσικά θα πάρουμε ένα κουταλάκι να ανακατέψουμε τη σάλτσα μας. Και όλη αυτή η υπέροχη σάλτσα θα πάει πάνω από τις μπριζόλες μας. Κοιτάξτε εδώ, είναι γλυκόξινη, γιατί έχουμε βάλει το υπέροχο ξύρι μερόδι μαζί με το μέλι και όλα τα υπέροχα μεροδικά και έχει γίνει το απόλυτο αποτέλεσμα. Το μόνο που θα κάνω είναι από πάνω να ρίξω λίγα μεροδικά, έτσι για να δώσουμε την αίσθηση της φρεσκάδας και εδώ πέρα. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Ίσα-ίσα να υπάρχουν πάνω από τις μπριζολίτσες μας. Ε, κοιτάξτε. Πείτε μου, σε ποιο τραπέζι δεν θα βγάλετε αυτές τις μπριζόλες και όλοι θα πάθουν σοκ. Γιατί έχουμε συνηθίσει τις μπριζόλες στις σκηνές να τις βλέπουμε λίγο πιο ρίγανο λεμονάτες. Αυτές είναι πολύ πιο ιδιαίτερες, πολύ πιο νόστιμες και ουσιαστικά πιο ολοκληρωμένες σε γεύμα, γιατί έχουμε και τη σαλάτα από δίπλα. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Αυτή θα πάει στην άκρη, γιατί έχω χαλάσει μία, να θυμάστε, αυτή είναι. Οπότε να δοκιμάσω από αυτή που έχω χαλάσει. Και κοιτάξτε εδώ. Απλά ακουμπάς και σπάει. Δεν κατάλαβα τη γεύση του με τη μία, οπότε πρέπει να δοκιμάσω λίγο ακόμα. Ειλικρινά, είναι τόσο ισορροπημένα γλυκόξινη μπριζόλα που θα πάθετε σοκ. Κοιτάξτε εδώ, απλά λιώνει. Βγαίνει από το κόκαλο μόνη της, διαλύεται. Κοιτάξτε. Γιατί έχουμε ψήσει σωστά. Το ξύδι έχει κάνει τη δουλειά του, έχει μαλακώσει το κρέας και του έχει δώσει μία πάρα πολύ δυνατή, ωραία γεύση. Και φυσικά όλα αυτά γίναν μόλις σε ένα ταψάκι. Πολύ απλά ανακατέψαμε τα υλικά. Και έχουμε την πιο νόστιμη, μαλακή, γλυκόξινη μπριζόλα ever. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή και να βγάλετε φωτογραφίες να μου στείλετε να δω τι κάνατε. Έχω να πω κάτι άλλο να φάω την μπριζόλα μου. Αυτά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!